Καλησπέρα από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα περισσότερα από 3.852.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Στην Ευρώπη περισσότερα από 1.400.000. Περισσότερα από 1.317.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό έχουν πλέον αναρρώσει, έχουν γίνει καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 266.076 θάνατοι. Σήμερα ανακοινώνουμε 15 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. 9 συνδέονται με ανθρήσεις κρουσμάτων υπό διερεύνηση. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.678, εκ των οποίων το 56% αφορά άνδρες. 603 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.340 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 33 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 67 έτη. 8 είναι γυναίκες, το 24,2%. Οι υπόλοιποι είναι άνδρες. Το 97% έχει υποκείμενο νόσημα ή και είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 85 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά 148 θανάτους στη χώρα. 40 ήταν γυναίκες, το 27%, και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη. Το 93,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν έως σήμερα συνολικά ελεγχθεί 90.043 κλινικά δείγματα. Σε αυτή τη φάση της επιδημίας είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται έγκαιρα συρροές και αυτό κατά κανόνα θα συμβαίνει και σε δομές υγείας που παραμένουν όλο αυτό τον καιρό σε επαγρύπνηση. Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης περί κρουσμάτων σε υγειονομική δομή των ενόπλων δυνάμεων και μετά από συνεργασία ΓΕΘΑ με Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, έγινε επιτόπι επίσκεψη στον εν λόγω χώρο, όπου η πλήρης διερεύνηση της διασποράς του ιού συνεχίζεται με συγκεκριμένο επιστημονικό σχέδιο και ολοκληρώνεται σταδιακά εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος, που θα εξασφαλίσει την επιτυχή απόκριση με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων από την Επιτροπή Ελέγχου Λοιμόξεων του Νοσοκομείου. Το νοσοκομείο διαθέτει θαλάμους νοσηλείας για την νόσο και διαπιστώθηκε η αρτιότητα των υπηρεσιών και δομών που εξετάζουν, κάνουν δηλαδή την περίφημη διαλογή, ή νοσηλεύουν περιστατικά με την COVID-19. Προσωπικά επισκέφθηκα αυτές τις δομές. Εύχομαι γρήγορα περαστικά στους ασθενείς που επισκεφτήκαμε μαζί με την ομάδα των συναδέλφων ιατρών και νοσηλευτών. Για εμάς που αναπάντηχα και αθέλητα βρεθήκαμε στο προσκήνιο της επικαιρότητας, η παρουσία μας στο πλευρό των ασθενών είναι και παραμένει η σημαντικότερη παρηγοριά. Αυτό δεν μπορεί να περιγράφεται ή να οροποιείται με λόγια. Μόνο όποιος το έχει ζήσει μπορεί να το καταλάβει. Χθες είχαμε κάποιες περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με μεταλλάξεις του ιού, δηλαδή αλλαγές που μπορεί να καθορίζουν τη συμπεριφορά του. Ο ιός συνεχίζει να μεταλλάσσεται και να προσαρμόζεται στον άνθρωπο. Δεν ξέρουμε όμως πώς θα επηρεαστεί η πορεία του από αυτές τις μικροαλλαγές. Σε μια αναφορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας τέλεχος έδειξε για πρώτη φορά μεγάλη για τον ιό απώλεια υλικού σε σημαντική περιοχή του γονιδιώματος. Μια τέτοια μετάλλαξη θα μπορούσε να εξασθενήσει τον ιό και παρά το γεγονός πως θα μπορούσε να διευκολύνει τη μετάδοση του ιού από ανθρώπους που νοσούν λιγότερο σοβαρά, αυτοί δεν θα νοσούσαν τόσο σοβαρά. Αυτή η μελέτη αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντική από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί παρά το γεγονός ότι αφορά μεμονωμένο περιστατικό, αντίστοιχες μεταλλάξεις οδήγησαν στην εξασθένηση και τελικά εξαφάνιση του ιού SARS πριν πολλά χρόνια, το 2003. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε περαιτέρω μελέτη των γονιδιωμάτων του ιού για να δούμε αν πραγματικά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για αυτή τη μετάλλαξη. Σε μια δεύτερη αναφορά από τη ΣΥΠΑ και από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Κοινή Χρήση Όλων των Δεδομένων Γρήπης, έγινε εκτεταμένη μελέτη των μεταλλάξεων που αφορούν το μέρος εκείνου του ιού που του δίνει το χαρακτηριστικό του σχήμα και χρησιμοποιείται για να επιτεθεί στα κύτταρα του ανθρώπου. Όπως μελετούμε τον ιό της γρήπης, μελετούμε πλέον και αυτόν τον νέο κορονοϊό και τις μεταλλάξεις του. Έτσι λοιπόν έγινε ανάλυση σε περισσότερα από 7.500 άτομα από όλο τον κόσμο. Αυτή η ομάδα εργασίας από Μεγάλο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου ανείχνευσε περίπου 200 μεταλλάξεις, οι οποίες συνέβαιναν κατά κανόνα σε αυτό τον ιό. Και έδωσαν μερικά κύρια μηνύματα. Πρώτον, το μεγάλο ποσοστό της διαφοροποίησης του ιού, των αλλαγών δηλαδή του ιού, βρέθηκε στις χώρες που χτυπήθηκαν περισσότερο από τον ιό, εκεί που κυκλοφορούσε περισσότερο.
Αυτό λοιπόν σημαίνει σημαντική παγκόσμια μετάδοση στα αρχικά στάδια της επιδημίας και την απουσία αυτών των περίφημων ασθενών μηδέν, ασθενών από τους οποίους ξεκινάει η επιδημία στις περισσότερες χώρες. Δηλαδή, η επιδημία ξεκινά από πολλαπλά διαφορετικά σημεία εισόδου, πολλούς ασθενείς μηδέν σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ποικιλομορφία των ιών που ανιχνεύθηκαν ήταν σχεδόν τόσο μεγάλη όσο αυτή που παρατηρήθηκε σε όλο τον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ιός εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο πολλές φορές ανεξάρτητα, παρά μέσω κάποιου συγκεκριμένου μοναδικού περιστατικού. Δεύτερον, αναγνωρίστηκε πως ο ιός αναδύθηκε με βάση τα γενετικά δεδομένα στο τέλος του 2019. Τα αποτελέσματα αυτά προσθέτουν περαιτέρω επιστημονικά δεδομένα ότι είναι πολύ απίθανο ο κορονοϊός να βρίσκεται στην ανθρώπινη στην κυκλοφορία στον κόσμο για πολύ πριν εντοπιστεί για πρώτη φορά σε ανθρώπους στα τέλη του 19. Και πως υπάρχει ένας κοινός πρόγονος μεταξύ των κορονοϊών τότε ακριβώς που πέρασε από τα ζώα στους ανθρώπους. Ήδη μάλιστα είδαμε και δημοσιεύσεις αυτή τη βδομάδα, οι οποίες λένε επιστημονικά, ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη θεωρία συνωμοσίας ότι έχει κατασκευαστεί ο ιός σε ένα εργαστήριο. Τρίτον, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επιβεβαιώνεται αυτό που έως τώρα πιστεύουμε, πως ο ιός δεν μεταλλάσσεται πέραν του αναμενωμένου. Πάντως είναι σίγουρα λιγότερο από τη γρήπη. Τέταρτον, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο ιός γίνεται πιο επιθετικός ή πιο μεταδοτικός. Πέμπτον, επιβεβαιώνεται σταδιακά και είναι πολύ σημαντικό πως σε κάποιες περιοχές του ιού έχουμε πολύ μικρό αριθμό μεταλλάξεων, δηλαδή παραμένουν σταθερές. Αυτές οι περιοχές που ο ιός παρουσιάζει τις λιγότερες αλλαγές. Αυτές οι περιοχές πρέπει να μελετηθούν περισσότερο για τη διαμόρφωση νέων θεραπείων ή εμβολίων. Ένα από τα εμβόλια, σε πολύ πρόσφατη γνώση, που δοκιμάζεται έναντι του νέου ιού, αποδείχθηκε αποτελεσματικό για την προστασία πειραματοζώων και η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, ένα από τα μεγαλύτερες επιστημονικές απήχησης περιοδικά στον κόσμο. Είναι η πρώτη αναφορά σε μελέτη με πειραματόζωα που εξετάζει ένα από τα νέα υποψήφια εμβόλια. Οι ερευνητές απομόνωσαν τον ιό από ασθενείς, τον απενεργοποίησαν και τον χρησιμοποίησαν σαν εμβόλιο σε πειραματόζωα όπως ποντίκια και πιθήκους, τα οποία αφού τα μπόλιασαν με δύο διαφορετικές δόσεις, μετά τα μόλυναν με διαφορετικά είδη κορονοϊών. Τα ζώα που εμβολιάστηκαν με τη μεγάλη δόση δεν εμφάνισαν συμπτώματα και καθάρισαν τον ιό από τους πνεύμονες. Το εμβόλιο ήταν ασφαλές και τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν την ταχεία κλινική ανάπτυξη εμβολίων για ανθρώπους. Ξέρουμε ότι η παγκόσμια προσπάθεια για ένα καλό εμβόλιο συνεχίζεται, για ένα ασφαλές εμβόλιο, για ένα αποτελεσματικό εμβόλιο και ευελπιστούμε ότι η ανθρωπότητα μέχρι το τέλος του έτους θα έχει τεστάρει πολλά τέτοια εμβόλια και θα έχει μερικά καλά δεδομένα για παραγωγή εμβολίων. Θέλω να τελειώσω με μια ευχή. Να μείνουμε ενωμένοι και προσιλωμένοι σε μια υγιεινή συμπεριφορά. Με απλούς, όχι δύσκολους κανόνες που αφορούν την απόσταση, την υγιεινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή. Αυτή τη συμπεριφορά με αίσθημα ευθύνης πρέπει κατά κάποιο τρόπο να την αυτοεπιβάλλουμε και να την υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας, όταν ξεχνιόμαστε. Θα μας βοηθήσει γενικότερα στην περαιτέρω στάση μας απέναντι στην πανδημία και έχω την αίσθηση, που είναι επιστημονική αίσθηση, δεν είναι διαίσθηση, και ήδη αποδεικνύεται από κάποια αρχικά δεδομένα για την περίοδο της γρήπης αυτή τη χρονιά, πως θα οδηγήσει και στο γενικότερο περιορισμό των λοιμόξεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καραδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Η προσπάθεια να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού σαφώς συνεχίζεται. Η πανδημία είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει τελειώσει. Ο ιός είναι ακόμα εδώ, το επαναλαμβάνουμε διαρκώς και τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Γι' αυτό και η άρση των μέτρων γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης του κάθε βήματος και να μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση που απαιτείται. Στόχος όλων μας επιβάλλεται να είναι το να μην χρειαστεί να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Να προχωρήσουμε στη σταδιακή άρση των μέτρων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ήδη καταρτήσει και χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο ό,τι έχουμε πετύχει με πολύ κόπο μέχρι στιγμής. Γι' αυτό θα κάνω ξανά αναφορά σε αυτούς που μη σεβόμενοι την κοινή προσπάθεια συγκεντρώνονται χωρίς μέτρα προφύλαξης, αγνώντας τις οδηγίες προστασίας στις διάφορες πλατείες. Αυτό που κάνουν είναι να θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους ζωή και τη ζωή των φίλων τους και των δικών τους ανθρώπων. Έχουμε κατορθώσει με θυσίες από όλους, σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, μετακινήσεων, κίνησης, να περιορίσουμε τη μετάδοση της νόσου. Υπάρχει ο κίνδυνος να τα τεινάξουμε όλα στον αέρα. Δεν είναι ζήτημα της αστυνομίας ο περιορισμός της νόσου. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Η στάση όλων είναι ζήτημα
αποκλειστικής κοινωνικής και ατομικής ευθύνης. Οι δραματικές εικόνες άλλων χωρών με εκατόμβες νεκρών είναι πολύ πρόσφατες για να τις ξεχνάμε. Και το ότι δεν τις ζήσαμε οφείλεται καθαρά στο ότι κινηθήκαμε συντεταγμένα, πολιτεία και πολίτες, και είχαμε αποτελέσματα που έχουν κάνει τη χώρα μας θετικό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς δραματικές στιγμές. Ούτε αντίσταση κάνουν κάποιοι, ούτε μαγκιά δείχνουν. Ο κορονοϊός είναι αντίπαλος και όπως έχει δείξει σε όλο τον κόσμο, δεν παίζει ούτε αντιμετωπίζεται από την αστυνομία. Η αστυνομία αντιμετωπίζει παραβατικές συμπεριφορές, όχι τον κορονοϊό. Όσοι επιλέγουν να αγνοούν την πραγματικότητα, θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους ζωή, τη ζωή των φίλων τους, τη ζωή της οικογένειάς τους. Το πόσο μεταδοτικός είναι ο ιός, το είδατε ακόμα και χθες. Πώς από ένα πρόσωπο μολύνθηκαν από τον ιό άλλοι 10. Κάντε τον πολλαπλασιασμό και αν δεν αντιληφθούν περιοριστικά μέτρα και βγάλετε τα αποτελέσματα. Κάθε ανεύθυνη κίνηση σήμερα θα φέρει αρνητικά αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες. Και κάποιοι δυστυχώς αδιαφορούν. Δεν είναι ανοιχτή αυτή η στάση από την κοινωνία, από την πολιτεία, από τους Έλληνες πολίτες. Στη συνέχεια θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι εκδόθηκε υπουργική απόφαση για τους όρους επαναλειτουργίας των σχολείων, ξεκινώντας από την Τρίτη Λυκείου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η νέα καθημερινότητα λοιπόν στα σχολεία είναι η εξής. Περιορίζεται ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προάβλιο χώρο πριν την έναρξη του προγράμματος. Η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται στις αίθουσες. Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής αναθρανίο. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανασχολητική αίθουσα ορίζεται στους 15. Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους των 15 μαθητών χωρίζονται σε υποτμήματα ίσης δυναμικής και εφαρμόζουν εκ περιτροπής στη διδασκαλία. Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλες, ιδίως για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών, σχολικές αίθουσες, η διδασκαλία σε υποτμήματα που προκύπτουν μετά την οσάνω κατανομή μπορεί να είναι και καθημερινή. Η απόσταση μεταξύ των μαθητών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών, χωρίζεται σε υποτμήματα. Προκειμένου να περιοριστεί ο συγχρονισμός, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλύματα. Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα διαλύματα? Πρώτον, σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών στο προάβλιο. Δεύτερον, διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές κάθε τμήματος στο προάβλιο. Τρίτον, φυσικός αερισμός των αιθουσών στο διάλειμμα. Και τέλος, απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ. Επισημαίνεται ότι εκτός από την διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών. Σχετικά τώρα με τη μετακίνηση μεταξύ νομών, θα ήθελα να θυμίσω ότι στην παρούσα φάση αυτή επιτρέπεται μόνο για τρεις λόγους: για τροφοδοσία, για λόγους υγείας που αποδεικνύονται με ανάλογα έγγραφα και για επαγγελματική απασχόληση, η οποία εξίσου αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα. Όσον αφορά στην υπηρετική χώρα, οι μετακινήσεις, αν όλα πάνε καλά, θα ξεκινήσουν από τις 18 Μαΐου. Για τις μετακινήσεις στα νησιά θα ληφθούν αποφάσεις το προσεχές διάστημα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει το στόχο μας. Έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί μια γραμμή άμυνας απέναντι στην πανδημία, η οποία έως τώρα έχει αποτελέσματα. Δεν πρέπει όμως να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι είμαστε ανίκητοι, ότι η μάχη αυτή έχει κρυθεί. Ό,τι έχουμε καταφέρει, το οφείλουμε στην υπευθυνότητα και την πειθαρχία που έχουμε δείξει μέχρι σήμερα στην τήρηση των κανόνων. Χάρη σε αυτά τα στοιχεία, μπορέσαμε να αποφύγουμε μια αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων και να βρισκόμαστε σήμερα στη διαδικασία άρσης σταδιακά όλων των περιοριστικών μέτρων. Την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια πειθαρχία, την ίδια προσήλωση στο στόχο επιβάλλεται να δείξουμε και σε αυτή τη φάση της νέας μας προσπάθειας. Για να μην ραγίσει η ασπίδα προστασίας που με τόσο κόπο και τόσες θυσίες έχουμε δημιουργήσει. Για να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα. Για να προστατεύσουμε την υγεία τη δική μας και όλων όσων αγαπάμε. Για να μείνουμε πραγματικά ασφαλείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Μανουσάκη από τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Κύριε καθηγητά, υπάρχουν νεότερα επιστημονικά δεδομένα για το φλεγμονώδες σύνδρομο που πλήττει παιδιά στο εξωτερικό και επιστήμονες το συνδέουν με τον κορονοϊό?
Διαβάζοντας δηλώσεις μέλους της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής ότι αναζητούν τέτοια κρούσματα ώστε αυτά να εχνηλατηθούν, υπάρχει σκέψη για αύξηση της επαγρύπνησης και στη χώρα μας. Παρόμοιο ερώτημα από την κυρία και κάτω και το Health You. Πόσα περιστατικά για την νόσο έχουμε στη χώρα μας? Διερευνάτε η διασύνδεσή τους με τον νέο κορονοϊό? Σας βάζουν τα συγκεκριμένα περιστατικά σε δεύτερη σκέψη όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων? Νομίζω έχουμε τοποθετηθεί ξανά γι' αυτό. Το σύνδρομο το οποίο περιγράφουν οι δύο αγαπητοί δημοσιογράφοι είναι ένα σύνδρομο που είναι φλεγμονώδες, αφορά μικρά παιδάκια, κυρίως ηλικίας κάτω των 5, έχει κάποια χαρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα και σημεία, όπως το εξάνθημα, ο πυρετός. Και αυτό το σύνδρομο λέγεται νόσο Καβασάκη. Καταρχάς να πούμε ότι για αυτό το σύνδρομο υπάρχει θεραπεία. Και είναι, η θεραπεία είναι πολύ γνωστή στους παιδιάτρους, πρώτον. Δεύτερον, είναι σπάνιο σύνδρομο. Τρίτον, η συσχέτισή του με τον ιό μάλλον υπάρχει. Δεν έχει τεκμηριωθεί 100%, γι' αυτό το ψάχνουν. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν έχεις εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα, αυτή τη στιγμή 60.000 παιδιά, ας πούμε, ένα μέσο όρο, στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά τόσα ενδεχομένως. Και από πού το βγάζω αυτό το νούμερο, είναι περίπου 1.400.000 στην Ευρώπη, 1-2-3% το επιβιώνουν στα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δεκάδες χιλιάδες παιδιά. Κάποια θα εμφανίσουν αυτές τις σπάνιες φλεγμονώδεις επιπλοκές, για τις οποίες πρέπει να υπάρχει alert, πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση. Μάλιστα, άκουσα σήμερα για ένα τέτοιο παρόμοιο περιστατικό στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο, για το οποίο είχε αρνητικό έλεγχο για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Το ξέρουν πολύ καλά οι παιδίατροι, είναι σε επαγρύπνηση. Έχουμε επικοινωνήσει με το Δίκτυο των Παιδιάτρων Λοιμοξιολόγων. Έχουμε και τρεις παιδίατρους λοιμοξιολόγους στην Επιτροπή, με τους οποίους το συζητήσαμε εκτενώς. Υπάρχει μια επαγρύπνηση στον χώρο της παιδιατρικής για αυτό το πολύ σπάνιο σύνδρομο, για το οποίο υπάρχει θεραπεία και το οποίο μάλλον έχει κάποια συσχέτιση με αυτόν τον κορονοϊό. Δεν προβληματίζει, γιατί δεν είναι, εξακολουθεί να είναι σπάνιο. Θα προβλημάτιζε αν είχαμε μια τεράστια διασπορά του ιού στην κοινότητα, και ευτυχώς δεν είχαμε, και ευτυχώς αποφύγαμε τέτοια φαινόμενα. Άλλο ένα όφελος, άλλο ένα κέρδος, έμεσο κέρδος που είχαμε από την παρακολούθηση τη στενή της πορείας του ιού στη χώρα μας και τα αποτελέσματα που είχαμε, που είναι σχετικά καλύτερα από αυτά που είχαν άλλες χώρες. Άρα, ναι, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, δεν αλλάζει τις αποφάσεις μας, αλλά είναι κάτι που το παρακολουθούμε στενά, υπάρχει θεραπεία. Είναι πολύ σπάνιο στην πατρίδα μας, δεν έχουμε πολλά περιστατικά από αυτή την νόσο, ελάχιστα είναι, και θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση, αλλά δεν αλλάζει τα επιστημονικά δεδομένα για την πορεία του ιού και τα μέτρα που έχουμε πάρει. Η κυρία Καρλατήρα από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr. Κύριε καθηγητά, έχετε υπογραμμίσει σε προηγούμενες ενημερώσεις σας την αξία του εμβολιασμού. Εν όψει ενός πιθανού κύματος κορονοϊού το φθινόπωρο και με δεδομένη την κυκλοφορία των ιών της γρίπης, εξετάζετε να εισηγηθείτε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών εργαζομένων για τη γρίπη, ώστε να παραμείνουν κατά το δυνατόν υγιείς και να θωρακιστεί έτσι και το σύστημα υγείας? Αγγίζει δύο πολύ ευαίσθητα θέματα η δημοσιογράφος. Το πρώτο θέμα λέγεται ο υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό θέμα και φυσικά έχει μέσα την προσωπική ελευθερία του ατόμου, την επιλογή του ατόμου, συνταγματικά δικαιώματα. Ένα θέμα της υποχρεωτικότητας πάντα συνοδεύεται και από ένα θέμα ποινής για αυτή την υποχρεωτικότητα. Θεωρώ ότι είναι θέμα ευθύνης το να εμβολιάζονται οι υγειονομικοί για γρήπη. Είναι στις κατηγορίες των επαγγελματιών οι οποίοι πρέπει να εμβολιάζονται κάθε χρόνο. Συστήνεται και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Και φυσικά ο εμβολιασμός για τη γρήπη θα βοηθήσει πάρα πολύ και στην αντιμετώπιση ενός τυχόν δεύτερου κύματος του ιού τον επόμενο χειμώνα. Γιατί θα περιορίσει κατά κάποιο τρόπο την κυκλοφορία ενός ιού εξίσου επικίνδυνου, όπως ο ιός της γρίπης, και ένα ιό ο οποίος αφορά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού και δύο ανθρώπους που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Κάτι άλλο που ενδεχομένως προκύπτει σαν παρακλάδι της ερώτησης του δημοσιογράφου είναι ότι η γρίπη αυτή καθ' αυτή είναι μια νόσος για την οποία δεν προβλέπεται συνολικός εμβολιασμός πληθυσμού στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και είναι μια νόσος για την οποία
δεν μπολιάζεται το 100% του πληθυσμού και δεν συστήνεται εμβολιασμός για όλο τον πληθυσμό. Και αυτή είναι μια στρατηγική που θα περιμένουν να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Η μόνη χώρα η οποία στον κόσμο έχει στα κριτήρια του εμβολιασμού όλο τον πληθυσμό, δηλαδή όποιον θέλει να εμβολιαστεί, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι από τις λίγες χώρες. Θα δούμε αν θα αλλάξει η στρατηγική προσέγγιση στο επόμενο έτος σχετικά με το εμβόλιο της γρίπης. Ένα εμβόλιο που πρέπει να σας θυμίσω και εδώ ότι δεν είναι 100% αποτελεσματικό, αλλά παρόλα αυτά υπολογίζεται ότι γλιτώνει χιλιάδες ζωές στον κόσμο στις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται. Στην Ελλάδα εκατοντάδες, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει υπολογιστεί 6 με 8.000 ζωές το χρόνο, για να καταλάβετε για τι μέγεθη μιλάμε. Δηλαδή, πάντα στην δημόσια υγεία υπάρχει και αυτό που λέμε που δεν φαίνεται, το όφελος που δεν είδες. Που έλεγε ο αείμνηστος καθηγητής μας και καθηγητής μου ο Δημήτρης Τριχόπουλος, ότι δηλαδή βλέπεις τους θανάτους που είχες, οι οποίοι είναι τραγικοί και σε σοκάρουν και σε λυγίζουν, δεν βλέπεις όμως τις ζωές που κέρδισες. Και αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος σε αυτή την πανδημία στην πατρίδα μας, που δεν το έχουμε δει και δεν το αναγνωρίζουμε. Και μάλιστα όταν βλέπεις μια τέτοια πορεία θανάτων τόσο γρήγορα και τόσο μαζικά, παρόλα τα μέτρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε. Έτσι γίνεται και με τη γρίπη. Κάνεις ένα εμβολιασμό, ο οποίος δεν είναι 100% αποτελεσματικός, και αυτό που μας μένει είναι αυτός μπολιάστηκε και πέθανε. Είναι λάθος. Μακάρι να ήταν μπολιασμένοι όλοι όσοι είχαν πεθάνει, γιατί το όφελος θα ήταν ασυγκρίτως περισσότερο. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό και το θεωρεί αποτυχία. Το εμβόλιο, σαν μαζικό μέτρο προστασίας δημόσιας υγείας, αναδεικνύεται όχι μόνο λόγω γρίπης, αλλά και λόγω άλλων λοιμωδών νοσημάτων τα οποία προλαμβάνει. Μόνο για την Ελλάδα υπολογίζεται ότι έχουν σωθεί δεκάδες εκατομμύρια ζωές τα τελευταία 20 χρόνια. Μια Ελλάδα η οποία εξακολουθεί να σκοτώνει σε χώρες της Αφρικής. Και μάλιστα έγινε και μια ανακοίνωση επί ευκαιρία της ερωτήσεως αυτή τη βδομάδα ή τέλος προηγούμενης από την Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους εμβολιασμούς, ιδιαίτερα σε χώρες της Αφρικής, σε υπομάδες του πληθυσμού οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και ευαίσθητες και αφορούν βασικά εμβόλια όπως τα εμβόλια της Σιλαράς, Ερυθράς, Παροτίτιδας, κάτι για το οποίο έχουμε τοποθετηθεί και σαν Επιτροπή. Κυρία Μπουλούτζα από την εφημερίδα Καθημερινή. Χθες εντοπίστηκε συρροή κρουσμάτων στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Την ίδια ημέρα υπήρξε συναγερμός για πιθανό κρούσμα κορονοϊού σε εργαζόμενο στον Ευαγγελισμό. Τώρα που η επιδημία είναι σε αποδρομή, πόσο σας ανησυχούν αυτά τα συμβάντα σε δημόσιες δομές υγείας? Είναι αναμενόμενα, να απαντήσω στην αγαπητή δημοσιογράφο, αυτά τα συμβάντα. Είναι ένας χώρος ο οποίος καθ' υπερβολήν είμαστε σε επαγρύπνηση, ένας χώρος που ελέγχουμε συνέχεια. Θα έχουμε περισσότερα κρούσματα σε δομές υγείας στην επόμενη φάση, γιατί θα ελέγχουμε και περισσότερους ανθρώπους και θα πρέπει να απομονώνονται. Πέραν του εργαστηριακού ελέγχου είναι η διαδικασία. Μετά τι κάνεις, η απομόνωση, η ιχνηλάτιση των επαφών, η θεραπεία, η έγκαιρη θεραπεία στους ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο. Είναι αναμενόμενο. Να σας πω, στην Ισπανία για παράδειγμα, τις τελευταίες εβδομάδες το 70% από τα κρούσματα αναφέρεται σε υγειονομικές μονάδες. Ένα σημαντικό πρόβλημα, αφορά και υγειονομικούς, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς οι υγειονομικοί είμαστε στην πρώτη γραμμή, και το είδα και σήμερα με τους συναδέλφους στην δομή που επισκέφθηκα. Είναι οι άνθρωποι που βάζουν τον εαυτό τους μπροστά σαν τείχος, με αυτοθυσία, και προσπαθούν να σταματήσουν τη διασπορά του ιού. Είναι αναμενόμενο, και νομίζω θα πρέπει να είμαστε επιφυλακοί γι' αυτό, όπως και σε άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, κλειστές δομές, για τέτοια συμβάντα. Έχουμε παραδείγματα παρόμοια σε όλο τον κόσμο. Άρα πρέπει να μας επαγρύπνεις, ιδιαίτερα εκεί που κινδυνεύει ο κόσμος, να παρέμβουμε άμεσα, να σταματήσει η διασπορά του ιού και να ελέγξουμε ακόμα καλύτερα τον ιό, αρχίζοντας από τις πιο ευπαθείς ομάδες. Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο. Το επισκεπτήριο σε αυτές τις δομές είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε σαν να πηγαίνουμε, πώς να πω, σε εκκλησία. Είναι με πολύ σεβασμό, πολύ ιερότητα στο χώρο, να σεβόμαστε όλα τα μέτρα υγιεινής, να φοράμε μάσκα, να προσέχουμε πάρα πολύ την υγιεινή των χεριών, γιατί μπορούμε άθελά μας, γι' αυτό το ελάχιστο χρόνο που μας επιτρέπεται να πάμε να επισκεφτούμε κάποιο συγγενή μας, κάποιο ασθενή, να μεταφέρουμε μέσα τον ιό. Υπήρξε κάτι παρόμοιο εκεί, δεν θα αναφερθώ πιο εκτεταμένα. Φυσικά και οι άνθρωποι δεν ήθελαν, ούτε έφταιγαν. Είναι αναμενόμενο με τέτοια κυκλοφορία του ιού στον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί, μπορεί κάποιος να το μεταφέρει και άθελά του. Αλλά θέλει πάρα πολύ προσοχή το επισκεπτήριο.
πάρα πολύ προσοχή. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες επισκεπτηρίου, πρέπει να τηρούνται απαράβατα, ιδιαίτερα σε δομές που αφορούν ευπαθείς ομάδες, γεροκομεία κτλ. Αλλά και στα νοσοκομεία, βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή. Η κυρία Γεωργαντά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κύριε καθηγητά, έχετε μαθηματικές εκτιμήσεις σχετικά με το τι επίπτωση έχουν στο ρο 0 καθένα από τα μέτρα που συναποτελούν το σχέδιο ΧΑΜ, δηλαδή η υγιεινή των χεριών, η τήρηση αποστάσεων και η χρήση μάσκας? Αντίστοιχα, πόσο μπορεί να αυξήσουν το ρο 0 οι υπαίθριες συναθρήσεις με πολλά άτομα όπως αυτές που παρατηρούνται τα τελευταία 24 ώρα? Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι μια επιστροφή στην κανονικότητα. Όταν έχεις μια επιστροφή στην κανονικότητα και δεν έχεις ιό να κυκλοφορεί, δεν σε ενοχλούν οι υπαίθριες συναθρήσεις, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Επίσης, κάθε μέτρο διαφορετική συμβολή έχει στην εκτίμηση αυτό που ονομάζουμε αναπαραγωγικό ρυθμό της επιδημίας. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα. Διαφέρει από χώρα σε χώρα, από μέτρο σε μέτρο, έχει σχέση με την εξάπλωση του ιού στη χώρα, με το πόσο καλή καταγραφή κάνεις, το πόσο εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο κάνεις. Υπάρχουν μέτρα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν μικρή σημασία. Παραδείγματος χάρη η υγιεινή των χεριών, και έχουν τεράστια σημασία. Αλλά από μόνη της δεν φτάνει. Υπάρχουν μέτρα που έχουν επίσης θεωρούνται μικρή σημασία από μόνα τους, όπως η χρήση μιας μάσκας, και είπαμε χθες, είχαμε μια φιλολογία για τις μη ιατρικές μάσκες και τις φασμάτινες μάσκες, που άμα τα φορούν όλοι και έχει μια επίδραση στην μείωση των επαφών μας, τουλάχιστον τη μείωση της διασποράς τουλάχιστον 50-60%, μπορεί να φτάνει και από μόνο του. Άρα το κάθε μέτρο έχει τη διαφορετική συνεισφορά. Εμείς συνυπολογίζουμε αυτή τη στιγμή κυρίως με σκληρά νούμερα, όπως οι νοσηλείες, η ΜΕΘ, ο αριθμός των περιστατικών που καταγράφουμε, τον αναπαραγωγικό ρυθμό της επιδημίας, και οι άλλοι είναι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη, αλλά ακόμα κανείς στον κόσμο δεν έχει τοποθετηθεί με σαφήνεια. Όπως για παράδειγμα η συμμετοχή κάποιων ειδικών ομάδων του πληθυσμού στην διασπορά του ιού, το αν κάποια αθροίσματα κρουσμάτων συμμετέχουν ή όχι στο ρο 0 και δεν πρέπει να συμμετέχουν, γιατί είναι ενιαία η διασπορά του ιού σε αυτά τα συναθροίσματα κρουσμάτων, και το αν κάποια στρατηγική είναι καλύτερη από την άλλη ή χειρότερη. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή εξετάζει τα δεδομένα του και προχωράει ανάλογα με τα δεδομένα του. Και εμείς αυτό κάνουμε. Δουλεύουμε με σκληρά μαθηματικά κάποια από αυτά τα μέτρα, αλλά υπάρχει αβεβαιότητα. Υπάρχει και εδώ η περίφημη επιστημονική αβεβαιότητα, υπάρχει το εύρος των εκτιμήσεων, και μπορώ να σας πω ότι με βεβαιότητα 85-90%, 95% το ρο 0 είναι εκεί. Άρα χρειάζεται λοιπόν προσοχή όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το πόσο συμβάλλει το ένα και πόσο το άλλο. Αν τα κάνεις όλα μαζί όμως, συμβάλλει πάρα πολύ. Και σίγουρα στην Ελλάδα το απαγορευτικό ήταν πολύ σημαντική παράμετρος για να πέσει το ρο 0 κάτω από το 1, η συμπεριφορά δηλαδή όλων μας. Από εδώ και πέρα, τα μέτρα τα απλά, τα υγιεινής, υγιεινή των χεριών, η απόσταση, η αναπνευστική υγιεινή, όσο καλύτερα τα τηρήσουμε, όσο περισσότερο τα τηρήσουμε, τόσο γρηγορότερα θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διασπορά, την περαιτέρω διασπορά του ιού. Αυτό όμως δεν πάει από μόνο του, πάει σε συνεργασία με την ιχνηλάτηση των επαφών των καινούριων κρουσμάτων, με τον περιορισμό των μετακινήσεων των καινούριων κρουσμάτων, με κάποιο περιορισμό ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει στις ατομικές μας ελευθερίες, μικρό ευτυχώς, και ο οποίος έχει να κάνει σχέση με κάποιον ο οποίος είναι θετικός στην παρουσία του ιού. Νομίζω αυτό δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε μέχρι να εξαφανίσουμε τον ιό. Η κυρία Καψή από τη Health Daily. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στα νησιά με την κάθοδο των εκπαιδευτικών για να ανοίξουν τα σχολεία. Οι άνθρωποι αυτοί, λόγω κλεισίματος των σχολείων για ένα δίμηνο, επέστρεψαν στις πατρίδες τους και τώρα επιστρέφουν και πάλι στα νησιά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους επαγγελματίες που διατηρούν καταστήματα, τουριστικές επιχειρήσεις ή καταλήμματα, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προετοιμάσουν τις επιχειρήσεις τους. Πώς και πότε θα μπορέσουν να κατέβουν με υγειονομική ασφάλεια στα νησιά όλες οι παραπάνω κατηγορίες? Μήπως πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να υποβληθούν σε διαγνωστικά τεστ, ώστε και οι νησιώτες να αισθάνονται ασφαλείς και οι ίδιοι οι μεταβαίνοντες να μην αντιμετωπίζονται με καχυποψία? Για το επιστημονικό, και αν θέλει ο Υπουργός να προσθέσει κάτι για το πρακτικό. Το επιστημονικό, είπαμε, κανένα τεστ δεν σε εξασφαλίζει 100%, γιατί σου δίνει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας ένα θετικό τεστ σήμερα. Κάνω εγώ ένα τεστ σήμερα και λέω αύριο πάω στην Νάξο, που είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά. Μπορεί να έχω εκτεθεί στον ιό και να υποάζω την νόσο. Άρα 4 μέρες μετά, 5 μέρες μετά εμφανίζω σύμπτωμα.
Άρα, πολύ μεγαλύτερη σημασία από ένα αρνητικό τεστ σε αυτή τη φάση έχει να τηρήσω την υγιεινή των χεριών στην άξο, να τηρήσω την αναβριστική υγιεινή, ότι δεν θα μπω σε κλειστό χώρο χωρίς μάσκα, ότι θα παρατηρώ τον εαυτό μου για συμπτώματα της νόσου και αν εμφανίσω σύμπτωμα της νόσου, δεν θα πάω στη δουλειά μου, δεν θα πάω στην επιχείρησή μου, θα μείνω στο σπίτι μου, θα τηρήσω τους ίδιους κανόνες που τηρούμε μέχρι σήμερα. Θα κρατήσω τις αποστάσεις μου και θα αποφύγω τον συνωστισμό. Άρα, κανένα τεστ δεν θα σε εξασφαλίσει 100%. Αυτό που θα μας εξασφαλίσει όλους και θα μας βοηθήσει στο να περιορίσουμε και να εξαφανίσουμε τον ιό θα είναι αυτές οι κύριες συμπεριφορές υγιεινής για τις οποίες αναφέρθηκα και στο δελτίο τύπου. Καλύφθηκα πλήρως. Σας ευχαριστούμε πολύ.